Πάμε σε αυτό εδώ το πρόγραμμα, το οποίο είναι η περίφημη ανταλλαγή των τιμών μεταβλητών. Ένα κλασικό πρόβλημα το οποίο δημιουργείται όταν πρωτομαθαίνουμε προγραμματισμό, έτσι. Πάμε να το δούμε με ιδιαίτερη προσοχή και να φτιάξουμε μια ρουτίνα η οποία θα κάνει την εξής δουλειά. Δες λίγο την ενδεικτική εκτύπωση, δώσε το α5, δώσε το β8. Οι τιμές που έβαλε ο χρήστης λοιπόν είναι 8 και 5. Και μόλις γίνεται η ανταλλαγή των τιμών των μεταβλητών, έχουμε ότι οι νέες τιμές είναι ότι το α πήρε την τιμή του β και επίσης το β πήρε την τιμή του α, έτσι. Η περίφημη λοιπόν ανταλλαγή των τιμών δύο μεταβλητών. Πάμε να ξεκινήσουμε να το φτιάξουμε, να δούμε και λίγο γιατί είναι και η πρώτη μας άσκηση που απαιτεί να φτιάξουμε μια διαδικασία. Συνεπώς, ας ξεπαστρέψουμε πρώτα τα τεχνικά προβλήματα και αμέσως μετά να πάμε στην ουσία του πράγματος. Δεδομένα τώρα τα οποία θα χρειαστώ στην είσοδο, έχουμε ένα α και ένα β, τα οποία θα είναι ακέραιες μεταβλητές, out δεν θα χρειαστώ. Πάμε να ορίσουμε μια διαδικασία. Και τώρα προσοχή, θα παίρνει δύο ορίσματα αυτή η διαδικασία, τα οποία θα τη, να την πούμε τη διαδικασία βέβαια, swap, τα οποία ορίσματα θέλουμε να είναι ανάγνωση εγγραφής. Θέλουμε να είναι ανάγνωση εγγραφής γιατί θέλω να πετάω το α και το β σαν ορίσματα εκεί μέσα, να γίνεται η αλλαγή στην τιμή και αμέσως μετά να, έχουμε, να έχει κρατηθεί αυτή η τιμή και έξω από τη διαδικασία. Αυτά τα ορίσματα θα τα πω χ και ψ, άρα λοιπόν έχω swap χ και το ψ, βάζω και το τελεστή επί 100% μπροστά για να φαίνεται ότι είναι ανάγνωση εγγραφής, αυτός πάει από εκεί που ήρθε και θα γράψουμε αμέσως μετά ότι και το χ και το ψ είναι ορίσματα εισόδου που είναι ακέραιες τιμές και τα βάζουμε όπως είπαμε και στην έξοδο. Πολύ ωραία, integer λοιπόν και εδώ. Τα δεδομένα δεν θα χρειαστώ κάποια έξτρα μεταβλητή και αμέσως μετά εδώ θα γράψουμε τον κώδικα μας που θα είναι ο κώδικας του swap. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε λίγο το εξής γιατί εδώ θα έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο θέλω έτσι να το καταλάβουμε καλά. Τα σβήνω λίγο αυτά, τα γράψουμε μετά τον κώδικα. Πάμε να κάνουμε λίγο τα βασικά, δηλαδή τα διαβάσματα από την είσοδο. Θα φτιάξω λίγο το πρόγραμμα, να το ξεπαστρέψουμε λίγο αυτό. Να σεβαστούμε και αυτά που λέει στην εκφώνηση, δηλαδή έχουμε δώσει το α και αμέσως μετά διαβάζουμε το α. Προσοχή, έτσι, το α και το β είναι μεταβλητές της εφαρμογής, του αλγορίθμου δηλαδή, επίσης η διαδικασία με έχει ορίσματα χ και ψ. Διαβάζω λοιπόν το α και αμέσως μετά ομοίως κάνουμε ακριβώς την ίδια δουλειά, τη δώσε το β και διαβάζω το β. Λοιπόν, τώρα θα πάμε και θα καλέσουμε τη διαδικασία μας, αλλά μου λέει επίσης πριν καλέσω τη διαδικασία να βγάλω μια εκτύπωση ακόμα. Και έχει και μια αλλαγή γραμμή, σας το σεβαστούμε απολύτως εδώ πέρα. Οπότε λοιπόν θα βγάλουμε α ίσον και αμέσως μετά θα τυπώσω τη μεταβλητή α και μετά θα βγάλω β ίσον και θα τυπώσω και το περιεχόμενο της μεταβλητής β. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τις εκτυπώσεις και αμέσως μετά θα καλέσουμε τη διαδικασία. Φαντάσου, οραματίσου ότι την έχουμε φτιάξει, Οπότε λοιπόν πώς θα την καλέσω, θα καλέσω τη συνάρτηση, συγγνώμη, τη διαδικασία swap και στα ορίσματα θα βάλω επί της 100 α και επί της 100 β, διότι είναι ανάγνωση εγγραφής, μόνο που θα βάλουμε μπροστά και τη λέξη υπολόγισε. Εντάξει, αυτά. Γίνεται λοιπόν το swap των δύο και αμέσως μετά πηγαίνουμε εδώ πέρα και ξαναβγάζουμε τις νέες τιμές. Εντάξει, εδώ κάτι δεν έχω βάλει, ναι, να βάλουμε και ό,τι λέει. Τιμές λοιπόν βάζω εδώ, είναι αυτές εδώ και αμέσως μετά το βάζω και εδώ. Νέες τιμές. Ό,τι πει ο κύριος της εκφώνησης, ξέρει αυτός. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, εφαρμογή 4 λοιπόν ΕΑΠ. Και τώρα θα κάνω στην υλοποίηση την οποία θα κάνω ένα προγραμματιστικό λάθος. Εντάξει. Πάμε, θα κάνω δηλαδή αυτό το οποίο θα φαινόταν λογικό να κάνει κάποιος, δηλαδή έχω πάρει σαν όρισμα το χ και το ψ. Οπότε λοιπόν τι θα κάνω, θα πάω και θα πω ότι το χ είναι το ψ και επίσης το ψ είναι το χ. Έτσι, τι πιο λογικό από αυτό εδώ. Λοιπόν, πάμε να το τρέξουμε λίγο. Εφαρμογή 4. Ναι. Οπότε πρέπει να είναι και στο ANSI. Ωραία. Και το τρέχουμε λοιπόν. Και έχουμε εδώ στο α βάζω 5, δώσε το β βάλε 8. Για να το δούμε. Λέει τιμές α ίσον 5 και β ίσον 8 αρχικά. Πολύ ωραία. Νέες τιμές α ίσον 8, β ίσον 8. Πρόβλημα. Εντάξει. Πρόβλημα. Δεν δουλεύει σωστά. Έχει πρόβλημα. Και εδώ τώρα για να το καταλάβουμε αυτό εδώ θα πρέπει να πάμε και να παίξουμε λίγο με τη μνήμη. Εντάξει. Η μνήμη πάντα δίνει τις απαντήσεις σε προβλήματα μεταβλητών.
Θα πρέπει λοιπόν να κατανοούμε καλά ότι έτσι όπως είναι το μακαρόνι της μνήμης όπως λέγαμε, εδώ έχω τη μεταβλητή α, ας πούμε το κουτάκι της, και εδώ έχω τη μεταβλητή β. Και μάλιστα αυτό που με ενδιαφέρει είναι τι γίνεται μέσα στη swap, εντάξει. Δηλαδή έχουμε πάρει το χ το οποίο είναι το 5 σαν όρισμα και έχουμε πάρει και το ψ σαν όρισμα το οποίο είναι το 8, που αντιστοιχούν βέβαια στο α και στο β όπως είπαμε και στο μάθημα. Είμαστε λοιπόν με το καλό εδώ μέσα στη swap, αυτά ας υποθέσουμε ότι είναι τα κουτάκια που αποθηκεύονται τιμές, και με το που ξεκινάει ο κώδικας, έτσι έχουμε δώσει το α, το διαβάσαμε, οπότε αμέσως μετά δώσει το β, το διαβάσαμε και έχουμε τώρα το χ και το ψ, όπου το χ έχει την τιμή 5 και επίσης το ψ έχει την τιμή 8. Πάμε να τρέξουμε λίγο τις δύο εντολές. Η πρώτη εντολή λέει ότι το χ είναι ίσο με το ψ, οπότε λοιπόν τι γίνεται στην εντολή καταχώρησης, αυτό που γίνεται είναι το χ παίρνει τιμή 8. Οπ. Το δες το πρόβλημα. Και αμέσως μετά πάμε και του λέμε πήγαινε στη μεταβλητή ψ και βάλει την να είναι ίση με το χ, λέει η επόμενη εντολή. Οπότε πηγαίνει και κάνει τη μεταβλητή ψ να είναι ίση με το 8. Δηλαδή παρόλο που οι προθέσεις μας ήταν εντελώς αγνές, το πρόβλημα ήταν το εξής. Όταν με το καλό πήγα και του είπα βάλει στο χ την τιμή του ψ, αποθηκεύτηκε ορθά στο χ η τιμή 8. Παρόλα αυτά όμως χάθηκε το πεντάρι, χάθηκε η τιμή του χ. Τι θα χρειαστώ λοιπόν και ποια είναι η λύση στο πρόβλημα αυτό? Η λύση είναι ότι θα χρειαστώ άλλη μία μεταβλητή, η οποία μεταβλητή αυτό που θα κάνει θα είναι ότι θα κρατάει την ενδιάμεση τιμή η οποία χάνεται στο βήμα. Δηλαδή, τι χάσαμε, την τιμή του χ. Για να μην τη χάσουμε, να την αποθηκεύσουμε σε μία άλλη μεταβλητή αρχικά. Οπότε λοιπόν εδώ πέρα έχουμε δεδομένα και θα ορίσω ακόμα μία μεταβλητή η οποία συνηθίζεται κιόλας να τη λέμε temp, έτσι, η προσωρινή μεταβλητή δηλαδή, η οποία θα είναι μία ακέραια μεταβλητή. Temp λοιπόν είναι integer και τώρα αυτό το οποίο θα κάνουμε θα είναι το εξής. Προτού ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία λοιπόν, θα πω ότι το temp είναι ίσο με το χ. Άρα πάμε λίγο στη μνήμη να δούμε τώρα τι έχουμε κάνει. Εδώ έχω τη μεταβλητή temp λίγο πιο κάτω στο μακαρόνι τέλος πάντων και ξεκινώντας όπως είπαμε η μεταβλητή χ έχει την τιμή 8. Τι έχω γράψει αυτή τη στιγμή? Ότι το temp γίνεται ίσο με το χ. Άρα λοιπόν η πρώτη δουλειά είναι αυτή εδώ. Εντάξει. Αμέσως μετά λέω ότι το χ είναι ίσο με το ψ. Άρα λοιπόν το χ παίρνει τιμή 8 όπως θα όφιλε. Και τώρα το ψ πρέπει να πάρει τιμή 5. Πού δες τώρα ποια είναι η μαγιά? Ότι το έχουμε αποθηκεύσει στη μεταβλητή temp. Εντάξει. Άρα λοιπόν εδώ πέρα η τελευταία εντολή θα είναι ψ ίσο με το temp. Κλασικός κώδικας, κλασικό προγραμματιστικό λάθος, κλασική έτσι αλγοριθμική σκέψη λίγο σε αυτό το πολύ μικρό σημείο. Παρατήρησε λοιπόν, χώσαμε μια μεταβλητή temp και αμέσως μετά δες το κυπάκι έτσι λίγο διαγώνει έτσι, το χ με το χ, το ψ με το ψ και το temp κάνει τον κύκλο. Οπότε λοιπόν αυτά σχετικά με το πρόγραμμα, πάμε να το τρέξουμε κιόλας και να χαρούμε ιδιαιτέρως. Δώσε το 5, δώσε το 8. Οι τιμές είναι α ίσον 5, β ίσον 8 και έγινε κομψά το swap. Να λοιπόν η συνάρτηση αυτή, η οποία θα τη χρησιμοποιήσουμε και στις παραλλαγές που θα κάνουμε μετά, στους αλγόριθμους που είδαμε ότι χρησιμοποιούσαν μια ανταλλαγή. Έχουμε πλέον ένα εργαλείο. Έχουμε μια διαδικασία, τις πετάμε δύο ορίσματα, μας ανταλλάσσει τις τιμές. Εντάξει.